φθηνών άνοιγμα με πτώση. Με πτωτικέ τάσει ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματο και στι ευρωαγορέ μετά τη χθεσινή ισχυρή πτώση στη Wall Street και μετά και τη νέα έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού σε μεγάλε περιοχέ τη Ευρώπη. Ο γενικό δείκτη τιμών υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 620 μονάδων και στι 11, διαμορφώνεται στι 618,55 μονάδε σημειώνοντα πτώση 0,61% των συναλλαγών ανέρχεται στα 4,26 εκατομμύρια. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,29%, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ. Αμετοχέ τη υψηλή κεφαλαιοποίηση στη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχέ τη Τέρνα Ενεργειακή, 0,72% και του ΟΤΕ, 0,71%. Στη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Ελάκτορ, μείον 2,38%, της ΕΧΕ, μείον 2,11%, της Coca-Cola HBC, μείον 1,85%, της Φουρλής, μείον 1,79% και της Eurobank, μείον 1,65%. Από τους επιμέρους δείκτες, τη άνοδο σημειώνει μόνο ο δείκτης των τηλεπικοινωνιών, 0,7%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι δείκτες των τραπεζών, μείον 2,07%, του εμπορίου, μείον 1,97% και των τροφίμων, μείον 1,82%. Ανοδικά κινούνται 13 μετοχές, 38 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, τεχνική Ολυμπιακή ΣΥΝ 5,76% και QCAB, ΑΡΣΥΝ 5,0%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές, ΕΛΒΕ 8,22% και Audiovisual ΜΗΩΝ 4,96%.